Το Τμήμα Ασφαλείας Καβάλας κατάφερε μετά από μεθοδικές έρευνες που ολοκληρώθηκαν σε μια άρτια οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση να εξηχνιάσει στη μεθετημένη ληστεία με λία 4,2 εκατομμύρια ευρώ από τις εγκαταστάσεις υποκαταστήματος Διεθνούς Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας στον Απεκπελαιώνα Καβάλας, η οποία είχε καταγγελθεί την 26 Ιανουαρίου 2019 να συλλάβει τους τρεις δράστες που εμπλέκονται στην υπόθεση και να εντοπίσει το μεγαλύτερο μέρος των απελευθέρωτων χρημάτων. Για να οδηγηθούμε όμως στη σημερινή επιτυχία, προηγήθηκαν πολύμινες και εμπεριστατωμένες έρευνες των αστυνομικών της ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Ασφάλειας Καβάλας, τις οποίες υποστήριξαν και αστυνομικοί του Τμήματος Συλλογής και Διαχείρισης Πληροφοριών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, από την πρώτη στιγμή των ερευνών, είχαν τεθεί δύο στόχοι. Ο πρώτος στόχος ήταν η ταυτοποίηση και η σύλληψη των δραστών που εμπλέκονται στη συγκεκριμένη υπόθεση και δεύτερος, ο εντοπισμός του ιδιαίτερα μεγάλου χρηματικού ποσού που είχε αφαιρεθεί, οι οποίοι και επιτέθηκαν από την επίμονη και εντελεχή αστυνομική έρευνα. Αξιοποιώντας λοιπόν όλα τα στοιχεία που προέκυψαν κατά την πρόοδο της έρευνας, οι αστυνομικοί κατάφεραν να διελευκάνουν την υπόθεση και να ταυτοποιήσουν τους τρεις δράστες που εμπλέκονται σε αυτή, ο ένας από τους οποίους είναι ο τότε διευθυντής του υποκαταστήματος της επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, από όπου είχε αφαιρεθεί το ιδιαίτερα μεγάλο χρηματικό ποσό. Στο τελικό στάδιο των ερευνών σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στον ομό Καβάλας, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν τρεις δράστες, δυνάμεις σχετικών ενταλμάτων σύλληψης του κυρίου ανακριτή Καβάλας και εντοπίστηκε το χρηματικό ποσό των 3.395.395 ευρώ. Θα ήθελα να συγχαρώ το διοικητή του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας και το προσωπικό της ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας της Εν Λόγω Υπηρεσίας για τη συνεχή και άοκνη προσπάθεια που έκαναν όλο το διάστημα ώστε να πετύχουν την εξιχνίαση μιας τόσο σοβαρής υπόθεσης, καθώς και να εντοπίσουν το μεγαλύτερο μέρος του ιδιαίτερα υψηλού χρηματικού ποσού που είχε αφαιρεθεί. Επίσης, να εκφράσω την ιδιαίτερη ικανοποίησή μου και την απόλυτη εμπιστοσύνη μου σε όλα τα στελέχη του Τμήματος Ασφάλειας Καβάλας για τη συνεχή προσπάθειά τους στον τομέα καταπολέμησης του εγκλήματος. Κλείνοντας, να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους υπόλοιπους αστυνομικούς που συμμετείχαν στις έρευνες για τον επαγγελματισμό και τον υπηρεσιακό ζήλο που επέδειξαν κατά το χειρισμό της συγκεκριμένης υπόθεσης. Η εξιχνίαση της υπόθεσης, πέρα από την αστυνομική της διάσταση, έχει και ξεχωριστό κοινωνικό αντίκτυπο, κυρίως λόγω του ιδιαίτερου τρόπου με τον οποίο οι δράστες κλιμάκωσαν και εκτέλεσαν το εγκληματικό τους σχέδιο. Μάλιστα, τα χαρακτηριστικά αυτά προσέδωσαν αυξημένο βαθμό δυσκολίας της ενέργειας της αστυνομίας, ωστόσο η μεθοδική και συνδυαστική ερευνητική διαδικασία έφερε αυτά αποτελέσματα. Καθώς εξηχνιάσαμε την υπόθεση και καταφέραμε να εντοπίσουμε και το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που είχαν αφαιρέσει οι δράστες. Για τους λόγους αυτούς, θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω δημόσια όλους τους αστυνομικούς που χειρίστηκαν την συγκεκριμένη υπόθεση και ειδικότερα τον διοικητή του Τμήματος Ασφάλειας Καβάλας και τα στελέχη της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας, οι οποίοι διακρίνονται για την υψηλή επαγγελματική τους κατάρτιση, την επιμονή και την αποφασιστικότητά τους στο χειρισμό των υποθέσεων που αναλαμβάνουν. Θα ήθελα επίσης να τονίσω στους πολίτες του νομού Καβάλας ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για την καταπολέμηση του εγκλήματος και την επέδοση του κοινωνικού αγαθού της ασφάλειας, εντείνοντας τις δράσεις μας και αναβαθμίζοντας ακόμη περισσότερο την αποτελεσματικότητά μας. Όπως προαναφέρθηκε, η αστυνομική της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Ασφάλειας Καβάλας, στο πλαίσιο πολύμενης, μεθοδικής και εμπεριστατωμένης έρευνας, κατάφεραν να ξηχνιάσουν τη σκηνοθετημένη ληστεία με λία 4,2 εκατομμύρια ευρώ από τις εγκαταστάσεις υποκαταστήματος Διεθνούς Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Στο πλαίσιο της έρευνας, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή τριών μεταπών ηλικίας 41, 44 και 64 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν την 19 Δεκάτου 2019 στο νομό Καβάλας κατά τη διάρκεια
άρτια οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης δυνάμεις σχετικών ενταλμάτων σύλληψης του κ. Ανακριτή Καβάλτ. Η συγκεκριμένη επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Ασφάλειας Καβάλας, στην οποία συνέδραμαν αστυνομικοί όλων των ειδικών ομάδων της συγκεκριμένης υπηρεσίας, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος του Τμήματος Ασφάλειας Δράμας, καθώς και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι των τελωνιακών αρχών για την ανίχνευση χαρτονομισμάτων. Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, την 26/1/2019, ο 44χρονος δράστης κατήγγειλε στο Τμήμα Ασφάλειας Καβάλας την ληστεία 4,2 εκατομμυρίων ευρώ περίπου από τις εγκαταστάσεις του υποκαταστήματος επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, στο οποίο ήταν διευθυντής. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι την 25η το βράδυ, κατά την είσοδό του στην οικία του, τον ακινητοποίησαν με την απειλή πιστολιού δύο άτομα, τα οποία βρίσκονταν ήδη στο εσωτερικό του σπιτιού και φορούσαν λαστιχένες μάσκες προσώπου. Ακολούθως, τον περιήγαγα σε καθεστώς ομοιρίας εντός της οικίας του, δένοντάς του τα χέρια, ενώ παράλληλα αφαίρεσαν από την κατοχή του τις ηλεκτρονικές συσκευές και το πορτοφόλι. Σύμφωνα με τα καταγγελόμενα, κατά την παραμονή τους στο σπίτι, οι δύο δράστες προφασίστηκαν ότι έχουν απαγάγει την ανήλικη κόρη του 44χρονου και τον απείλησαν ότι θα την βλάψουν, καταφέροντας με αυτόν τον τρόπο να το αποσπάσουν τους κωδικούς εισόδου για τις εγκαταστάσεις του υποκαταστήματος της επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Στη συνέχεια, όπως ισχυρίστηκε ο 44χρονος, τις πρώτες πρωινές ώρες της 26/1/2019, τον εξανάγκασαν να τους μεταφέρει με το αυτοκίνητό του στις παραπάνω εγκαταστάσεις, να παραλείψει όλα τα συστήματα ασφαλείας και να εισέρθουν στο χώρο του χρηματοπιβωτίου, όπου φυλασσόταν το ιδιαίτερα μεγάλο χρηματικό ποσό. Τέλος, οι δύο δράστες, αφού διέριξαν το χρηματοπιβώτιο, αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 4,2 εκατομμυρίων ευρώ περίπου και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση με το παραπάνω όχημα, αφήνοντας τον 44χρονο δεμένο σε καρέκλα στο γραφείο του. Μετά την καταγγελία του περιστατικού, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν ενδελεχή έρευνα, κατά τη διάρκεια της οποίας συνέλεξαν και αξιολόγησαν όλα τα στοιχεία που προέκυπταν, αξιοποιώντας ταυτόχρονα όλες τις φυσικές και τεχνικές μεθόδους της έρευνας. Από την ολοκλήρωση της έρευνας διακριβώθηκε ότι ο 44χρονος διευθυντής, εκμεταλλευόμενος τις γνώσεις του σχετικά με τις διαδικασίες και τα μέτρα ασφάλειας του υποκαταστήματος, καθώς και τη δυνατότητα πρόσβασής του στους χώρους, ενεργώντας από κοινού με τους άλλους δύο δράστες, σχεδίασαν και υλοποίησαν τη συγκεκριμένη εγκληματική πράξη. Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την 19 και 20 12 στον ομό Καβάλας, διενεργήθηκαν έρευνες σε οικίες, μία επιχείρηση και διάφορους υπαίθριους χώρους, όπου βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα μέσα σε φρεάτια, κούτες, ηχείο αλλά και θαμμένα στο έδαφος διάφορα χρηματικά ποσά, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στα 3.395.395 ευρώ. Επιπλέον, ανεβρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα περίστροφο και ένα πιστόλι. Η υπόθεση παραπέμφθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Σας ευχαριστούμε πολύ.